κάνεις εκεί, μωρέ παπά? Τα σύνορα του μοναστηριού είναι σε με και κάτω στα βράχια. Εδώ και 100 χρόνια είναι θαμμένα κάρβουνα μέσα στο χώμα που ορίζουν τα σύνορα. Τα σύνορα είναι εκεί που ορίζει ο αγάς. Σταμάτα! Βάλε τα σημάδια πίσω. Κρίμα στο λαιμό σου. Σύρε να πεις στο αγά πως πάνω από αυτό είναι το δίκιο. Κι αν σε ρωτήσει ποιος σου πήρε τα άρματα, πες του το όνομά μου. Ο Παπαφλέσσας. Του Πετρόμπι, είσαι μπροστά, όπως πάει το μονοπάτι, αγά μου. Και του Μούρτζη είναι ο πύργος. Από την άλλη μεριά. Εκεί είναι ο Κολοκοτρώνης. Δεν ξέρω κανέναν Κολοκοτρώνη, αγά μου. Βόηθα. Βόηθα, Παναγιά μου, τους Έλληνες να ψυχωθούν. Φώτισέ τους. Φώτισέ τους να βρουνε το σωστό δρόμο για την ελευθεριά τους. Συλλογισμένο σε βλέπω, κουμπάρι Μουρτζινέ. Ήρθε ένας μανταρτοφόρος του Πασά. Πήγε στο Πετρόμπεϊ, Μαύρο Μιχάλη. Ρωτούσε για σένα. Τους έζωσαν τα φίδια από τον ευχομό σου. Μπορεί να πλήρωσαν ανθρώπους να σε βγάλουν από τη μέση. Αν είναι θέλημα Θεού. Φυλάξου. Δεν ήρθα στο Μοριά για να φυλάγομαι. Αφέντη, αφέντη. Έρχεται ο Πετρόμπεος με δύο αρματωμένους. Δεν μου στείλες είδηση πως έφτιασε, αδερφέ Πετρόμπεϊ. Έλαβα σήμερα μήνυμα του Μόρα Βαλεσί. Τι λέει? Διάβασε. Τι λέει? Να σε θέσω και να σε στείλω στον Τροπολιτσά. Κι αν δεν σταθώ? Να σε σκοτώσουμε. Αλλιώς μου παίρνει το κεφάλι. Είναι δύσκολο να διαλέξεις, Πετρόμπεϊ. Διάλεξε κιόλας. Ζυγώνει η ώρα της ελευθεριάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απάνω στη Φωστίτσα, η πρώτη του Μοριά και ο Παπαφλέσσας έχουν σύναξη μυστική για να ορίσουν τη μέρα του ξεσηκωμού. Τις 25 του Μάρτη! Χωρίς ξένη βοήθεια, χωρίς παράδες, μονάχη Ρωμιοσύνη, τι μπορεί να ελπίζει, παπά? Την ελευθερία, Πετρόμπεϊ. Εσύ, Θοδωράκη, το πιστεύεις? Είδα πολλά. Τώρα τι βλέπεις? Πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μοναχή. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Όλο το γένος είναι έτοιμο για τις 25 του Μάρτη. Θα μείνουν με δεμένα χέρια οι μανιάτες σου, Πετρόμπεϊ. Όλος ο Μοριάς. Λαός και άρχοντες σε σένα κοιτάνε. Όλοι θα νιώσουν σιγουριά βλέποντας τον Πετρόμπεϊ μπροστά. Που δεν θα είναι πια ο Μπέης της Μάνης, αλλά ο αρχιστράτηγος των σπαρτιατικών στρατευμάτων. Κι εγώ είδα ένα όνειρο αυτές τις μέρες. Υπόγραφε, λέει, ο Θεός ένα ομόλογο. Την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή το πίσω. Ας είναι ευλογημένη η ώρα. Στις 25 του Μάρτη, λοιπόν. We'll be right back.
μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Τέσσερας περίπου αιώνας η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλά σημών. Δουλεία ή τη σουδεμία αλληνομία νίκαινη στον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτηση των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί. Από εμάς, η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησε με βία να αφαιρέσει και εντός τους τίθους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια τα οποία υφίσησεν έσπηρεν βαθαίως εις την καρδία των ανθρώπων, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων δουλεία, δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Σας ωραίες!
Σταματήστε ρε κιωτήρες που πάντε να πολεμήσατε! Σταματήστε όλα να πολεμήσατε! Διοίκηση σου λέει ο άλλος. Αφήσανε το δράμα και πέρασε να του φέκεσαι στο μοριά. Όρσε τα έργα σου διοίκηση! Χαίρομαι με την αλήθεια! Συγχωρώμαι, Θεέ μου. Συγχωρώμαι, Θεέ μου, για τη βλαστήμια που ξεστόμησα. Συγχωρώμαι, πατρίδα. Αδερφέ μου, τι έχεις? Θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Τρογόμαστε για τα αξιώματα και αφήσαμε την πατρίδα να χαθεί. Κανείς δεν μπορεί να ψυχώσει πια τον κόσμο. Κανείς. Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για 10 παλιότουρκους που μπήκα στα μωριά? Εσείς δεν είστε που τους νικήσατε στο Βαλτέτσι? Εσείς δεν επατήσατε το κάστρο στην Τριπολιτσά? Αυτή ήταν πόλεμη, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε? Γιατί δεν μιλάτε? Σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμαλι. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ? Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Τους αφήσατε να ζυγώσουν. Να ζυγώσουν κοντά. Εγώ θα ρίξω την πρώτη φωτιά.